Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σας είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα έχει τη χαρά και την τύχη να μοιραστεί σκέψεις, λόγια και εικόνες με ανθρώπους που τους περισσεύει το ταλέντο. Μια τέτοια τρυφερή φυσιογνωμία είναι εδώ δίπλα μας, μας κάνει την τιμή, η Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία αγάπησε την Ελλάδα, αγάπησε την Κρήτη, ίσως την έχει νιώθει ότι είναι δεύτερη πατρίδα της, έχει ζήσει και έχει δημιουργήσει σε αυτό το νησί, να παρουσιάσει το εξαιρετικό νέο μυθιστόρημά της, που κυκλοφορεί και έχει γίνει ήδη bestseller, από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχει τον τίτλο «Το νήμα». Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κρήτη είναι σαν σπίτι για μένα. Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχισμένη να είμαι εδώ. Περνάς πολλά χρόνια, πολύ διάστημα πια του χρόνου στην Κρήτη. Πολύ. Μένεις πολλές μέρες στο νησί μας. Τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή μόνο για μερικές μέρες. Για την παρουσίαση. Ναι, για την παρουσίαση. Στην Κρήτη, Βικτόρια, ήρθες πριν από πόσο καιρό? Την πρώτη φορά νομίζω ήμουν 20 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια πριν. Σαν τουρίστρια. Ναι, σαν τουρίστα. Και πήγα στη Μάλια. Στα Μάλια. Για την πρώτη φορά και μερικές φορές μετά αυτό, μέχρι την πρώτη επίσκεψή μου στην Σπιναλόγγα. Που ήταν πότε? Ήταν 2001, το Ιούλιο. Νομίζω ήταν 12. 12 Ιουλίου 2001. Ναι. Η συγγραφέας του νησιού είδε το νησί της, Θυμάμαι πολύ. How to say clearly, ξεκαθαρά, την πρώτη στιγμή εκεί. Και αυτή η επίσκεψη, αυτή η πρώτη εικόνα της Σπιναλόγγας ήταν αυτή που σε έδεσε και με το νησί μας? Ήταν... Create bounds between you and Crete. Ναι, ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκες ότι θέλω να γράψω κάτι για αυτό το νησί? Ναι, πρώτη, γιατί ήταν κάτι... κατάλαβα αμέσως που ήθελα να γράψω κάτι όταν ήμουν ακόμα εκεί, στο νησί, σε την πρώτη ώρα. Από τότε μέχρι σήμερα, μπορούσες να φανταστείς ότι θα έγραφες ένα βιβλίο, θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, θα το διάβαζαν εκατομμύρια αναγνώστες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, θα μεταφραζόταν σε 20... πόσες γλώσσες? Νομίζω 29. Ναι. Σε 29 χώρες κυκλοφόρησε το βιβλίο. Ναι. Και θα γινόταν και τηλεοπτικό σύριαλ με τόσο μεγάλη επιτυχία. Το σκέφτηκες αυτό, το φαντάστηκες, το ονειρεύτηκες ποτέ? Καθόλου. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Γιατί στην αρχή, στην Αγγλία, δεν ήθελαν τέτοιο βιβλίο. Να το εκδώσω. Ήταν δύσκολο να βρω ένα εκδότη, γιατί δεν ήταν εμπορικό θέμα η λέπρα καθόλου. Και για 3 χρόνια είπα στους φίλους μου, γράφω ένα βιβλίο που είναι στο νησί, στην Ελλάδα, με αγάπη. Και δεν μίλησα του θέμα καθόλου, γιατί οι άνθρωποι ήταν λίγο... ήταν περίεργο. Λοιπόν, ήταν μεγάλη έκπληξη ότι ήταν τόσο επιτυχία. Ναι. Και τι νομίζεις ότι είχε το νησί, το πρώτο σου μυθιστόρημα, που έκανε τον κόσμο και στην Ελλάδα, αλλά και παντού όπου διαβάστηκε, να γίνει bestseller, να αγαπήσουν αυτή την ιστορία? Ναι, γιατί νομίζω είναι πολύ απλή η ιστορία. Δεν είναι δύσκολο να διαβάσεις. Είναι πολύ αισιοδόξο βιβλίο. Μια ιστορία της επιβίωσης. Και για την Ελλάδα αυτό ήταν σημαντικό. Και είναι μια ιστορία με αληθινή, με αλήθεια. Αυτό είναι ένα λόγο, ότι υπάρχει αλήθινα γεγονότα, αλλά χαρακτήρες που είναι φανταστική. Ναι.
Και νομίζω ότι όλοι που το διαβάζουν, how you say, κλάψουν, they cry, ναι, κλαίουν. Ναι, κλαίνε. Κλαίνε. Και αυτό είναι σαν, είναι μια λέξη από την Ελλάδα, καθάρσις. Κάθαρση. Στην Αγγλία λέμε καθάρσις, εδώ κάθαρση. Ναι, είναι καλή για την ψυχή, αν κλαίνε. Όταν κλαις, όταν διαβάζεις. Βικτόρια, εσύ κλαίς, τι μπορεί να σε συγκινήσει και να σε κάνει να κλάψεις? Για μένα, πολλά πράγματα. Κλαίω πολύ. Όταν γράφω, κλαίω, σίγουρα. Αυτό είναι όταν έγραψα το νησί, το γυρισμός και το νήμα, έκλαψα. Όχι κάθε μέρα, αλλά με τις σκηνές, με συγκινητικά πράγματα. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι σαν να νιώθεις ότι φεύγει πια από σένα, ότι δεν είναι δικό σου αυτό που έχεις δημιουργήσει. Mm. Έχει δική του υπόσταση, δικό του χαρακτήρα πια. Οι χαρακτήρες σου, οι ήρωές σου γίνονται σαν πραγματικοί άνθρωποι και κλαίς με αυτό που ζουν. Και για μένα ήταν σαν πραγματικές χαρακτήρες. Ναι. Δεν είναι, αλλά ήταν σαν φίλους μου. Ναι. Σαν άνθρωποι της ζωής λοιπόν, σου. Όταν πόνουσαν, πόνουσα. Ναι. Αυτά. Ναι. Θυμάμαι όταν είχαμε μιλήσει για το νησί, μου είχες πει ότι ήθελες να βγάλεις τα φαντάσματα του παρελθόντος πια στο φως, να χαθούν αυτά τα φαντάσματα. Και φτάνουμε πια στο νήμα, ένα βιβλίο που η ιστορία του πάλι αφορά στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά φεύγεις από την Κρήτη και μας πας λίγο πιο βόρεια, μας πας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σε ρωτήσω γιατί πώς εμπνεύστηκες αυτό το θέμα και γιατί επέλεξες να γράψεις με φόντο τη Θεσσαλονίκη και για αυτή τη χρονική στιγμή της Ελλάδας που είχαμε την αλλαγή των πληθυσμών και την καταστροφή της Σμύρνης το 22, για να πω λίγο στον κόσμο χρονικά, και ανθρώπους να χτίζουν από τα ερείπια ξανά τη ζωή τους. Για μένα άρχισε επίσης με μια επίσκεψη και ήταν έκπληξη για μένα. Πήγα στην Θεσσαλονίκη για μια παρουσίαση για το γυρισμό. Και δεν ήξερα την ιστορία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα καθόλου. Ίσως ήξερα λίγο τις Σπιναλόγγες, αλλά όχι η μεγάλη ιστορία της Ελλάδας. Και η ανταλλαγή πληθυσμών για μένα δεν διάβασα γι' αυτό πριν. Στην Αγγλία δεν διαβάζουμε αυτό στο σχολείο. Και ήταν τόση μεγάλη ιστορία αυτό, με εκατομμύρια προσφύγες από την Μικρασία. Απίστευτη ιστορία. Και αποφάσισα να κάνω έρευνα. Και με την Θεσσαλονίκη υπήρχε επίσης η ιστορία των Εβραίων. Και αυτή ήταν άλλη μεγάλη ιστορία. Και διάβασα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Μετά το πόλεμο, το εμφύλιο πόλεμο, είναι η ιστορία του... Η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Βλέπουμε όλο τον 20ο αιώνα να διατρέχει το βιβλίο, ξεκινώντας από το 17, με μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ισοπαίδωσε στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο σταθμό στο 22, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στη συνέχεια έχουμε κατοχή, έχουμε εμφύλιο. Φτάνουμε ακόμα και μέχρι τα χρόνια της δικτατορίας και η ιστορία φτάνει μέχρι το σήμερα, ουσιαστικά. Βλέπουμε πολλά χρόνια να περνούν πολύ γρήγορα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου και από τις ζωές των ηρώων σου. Αλλά θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο πάλι με έναν τρόπο που δεν το κάνει κουραστικό. Με έναν τρόπο που σε κάνει να διαβάζεις την ιστορία σου με μια διαφορετική ματιά. Πιο ανθρώπινη, λίγο πιο ανθρωποκεντρική. Η ιστορία πάντα στα βιβλία της Βικτόριας είναι το φόντο. Σε συγκινεί η ιστορία ενός τόπου, από εκεί εμπνέεσαι, αλλά βλέπουμε την ιστορία, τι συμβαίνει στους πρωταγωνιστές σου. Σε ενδιαφέρουν οι μικρές ιστορίες ανθρώπων και το φόντο, το βάθος είναι... The background. Το background είναι η ιστορία του τόπου. Για μένα οι χαρακτήρες, η Κατερίνα και ο Δημήτρη, για παράδειγμα, στο νήμα, είναι πιο πολύ σημαντικό από
την ιστορία, αλλά η ιστορία είναι πάντα εκεί. Δεν υπάρχει πράγματα που μπορούν να κάνουν χωρίς η ιστορία dictates. Καθορίζει τα πάντα. Η ιστορία είναι αδιαμφισβήτητη. Τα γεγονότα έχουν συμβεί. Ναι. Είναι, και είναι, ήταν δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Και η ζωή της Κατερίνας είναι έτσι, είναι εκεί, είναι στην Θεσσαλονίκη. Γιατί τα γεγονότα κάνουν αυτό. Mm-hmm. Δεν αποφασίζει, αποφασίζει να είναι στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η τύχη που ίσως brings her there. Την πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Η τύχη, η μοίρα. Ναι, η μοίρα. Τα γεγονότα τα ιστορικά είναι δεδομένα ότι ισχύουν. Άλλα στοιχεία πραγματικά εντοπίζουμε, δηλαδή οι ήρωες είναι πλάσματα της δικής σου φαντασίας. You created them. Ναι. Ή έχουμε και στοιχεία από ανθρώπους που γνώρισες, από ιστορίες προσωπικές που σου εκμυστηρεύτηκαν. Όχι, είναι όλοι από την φαντασία μου. Ίσως είμαι σε ένα καφενείο στην Θεσσαλονίκη και κοιτάζω παντού και βλέπω έναν άνθρωπο, ίσως μια γυναίκα με ένα ζευγάρι. Ο Δημήτρη και η Κατερίνα στην αρχή ήταν ένα ζευγάρι σε ένα καφενείο. Δεν μίλησα με αυτούς, αλλά φανταστώ πώς ήταν. Αυτοί σου έδωσαν την αφορμή. Ναι, γιατί ήταν, η ζευγάρι ήταν, δεν ήταν σαν εμάς, ήταν πιο μικρό. Και σκέφτηκα, η ζωή για αυτούς ήταν πολύ δύσκολη. Ίσως δεν ήταν το φαγητό που έχουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, όταν ήταν παιδιά, ίσως δεν καλό φαγητό. Ναι. Δεν τους έφτανε το φαγητό. Λοιπόν, ήταν λίγο πιο δύσκολες. Ναι, είναι έτσι. Και έχω, δεν θέλω να μιλήσω με αυτούς, γιατί προτιμώ να φανταστώ. Mm-hmm. Είναι λίγο επικίνδυνο να γράψω αληθινές ιστορίες με αληθινούς ανθρώπους. Mm-hmm. Πάντως οι ήρωές σου, όσο κι αν η μοίρα, όσο κι αν η ιστορία τους ανατρέπουν τη ζωή, βλέπουν δυσκολίες, πεινάνε, έχουν λέπρα, αγωνίζονται για τη ζωή. Είναι ήρωες, έχουν μια ηρωική διάθεση απέναντι στα γεγονότα, ναι. στα προβλήματα. Ναι, πρέπει να έχεις προβλήμα, να είσαι δυνατός, κάθε τη νόμη μου. Αν η ζωή είναι πολύ εύκολα, δεν μαθαίνεις τόσο πολλά πράγματα. Απλά βέβαια, εσύ στους δικούς σου ήρωες δεν κάνεις λίγο δύσκολη τη ζωή. You destroy their lives. Ναι, day by day. Είναι, σχεδόν καταστρέφει με τα γεγονότα που βάζει εμβόλυμα. Κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των ηρώων της η Βικτόρια. Αυτό το κάνεις επίτηδες, επί τούτου, για να δείξεις ότι πάντα ο άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη να επιβιώσει. We can all survive. Ελπίζω. Οι Έλληνες είναι πολύ δυνατοί και είναι μια ιστορία της Ελλάδας. Και οι ζωές τότε, σε 1923, τόσο δύσκολη. Τώρα είναι δύσκολη η ζωή εδώ, αλλά πριν ήταν ίσως πιο δύσκολη η ζωή. Αλλά επιβίωσα. Βικτόρια, είσαι και εσύ έτσι αγωνίστρια απέναντι στη ζωή σου και τις δυσκολίες που συναντάς. Είσαι αισιόδοξη. Are you fighting? Πολύ αισιόδοξη. Η ζωή μου δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι τόσο κοντά μου. Αλλά δεν θέλω να γράψω ένα chiclet. Ξέρετε τι είναι chiclet. Βιβλία με
εύκολα πλόκοι και γυναίκες που... Ροζ λογοτεχνία. Ναι, που κάνουν ζώνια κάθε μέρα και τα λίπα. Ζώνια. Ζώνια. Ψών. Που κάνουν ψώνια. Άρλεκιν. Άρλεκιν, ακριβώς. Για μένα είναι... Θέλω να διαβάσω τις ιστορίες και η ιστορία της Ελλάδας. Δεν υπήρχαν γυναίκες έτσι. Υπήρχαν γυναίκες πολύ δυνατές που δουλέψαν. Δεν ήταν στο σπίτι. Δούλεψαν. Οι γυναίκες της 1922 και μετά, πολλές γυναίκες δεν είχαν άντρες, σύζυγους. Είχαν πεθάνει. Γιατί πεθάνει. Και ήταν απίστευτες. Πάντα τιμάς τις γυναίκες. I think you love women and you show these feelings in your books. Αγαπάει πολύ τις γυναίκες. Δείχνετε το συνέστημα αυτό στα βιβλία της η Βικτόρια. Είναι οι πρωταγωνίστριές σου οι γυναίκες και είναι πάντα δυνατές σε όλα τα βιβλία και στα τρία βιβλία. Ναι. You choose women. Αλλά στο νήμα νομίζω, ελπίζω, υπάρχουν πιο πολλοί άντρες. Δεν είναι με αυτό ίσως τόσο πολλές γυναίκες, αλλά ναι, στην ζωή μου, όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί πολύ και η γιαγιά μου έμενε μαζί τη μητέρα και την αδέλφη μου. Like a good family. Ναι, ήταν έτσι. Μεγάλωσες ανάμεσα σε δυνατές γυναίκες. Ναι, και με δυνατές γυναίκες και είχα θείες, aunts, θείες και αδέλφια. Και δεν υπήρχαν πολλοί άντρες, όταν ήμουν παιδί. Λοιπόν, νομίζω είναι πολύ βαθύ μέσα. Αλλά με το νήμα υπάρχει ένα πολύ καλός άντρας και μερικές, αλλά υπάρχει επίσης κακοί άντρες. Επίσης, δυστυχώς, συγγνώμη, Στέλιο. Παντού είναι έτσι, άλλωστε. Αλλά αγαπάω άντρες, δεν μισώ άντρες, αλλά για φαίνεται, μένα... Φαίνεται ότι τους αγαπάς. Θέλω να ρωτήσω από το πρώτο σου βιβλίο, το νησί, μέχρι το τρίτο, το τελευταίο, το νήμα που παρουσιάζουμε και σήμερα, πόσο σίγουρη ότι έχεις μάθει να γράφεις καλά. Αν είμαι σίγουρη, yes. Όταν γράφω, ελπίζω ότι είμαι λίγο καλύτερα κάθε φορά. Γιατί δεν μπορώ να παίξω τένις πιο πολύ καλύτερα από πριν, όταν ήμουν 20, έπαιξα πάρα πολύ καλά. Ήθελα να πάω στο Wimbledon, αλλά τώρα ο τένις είναι χειρότερα. Γιατί μεγαλώνει. Αλλά όταν γράφω, μπορώ να είμαι καλύτερα. Ελπίζω. Και τώρα, όταν έγραψα το νησί, δεν είχα σπίτι στην Ελλάδα, στην Κρήτη, και δεν μίλησα καθόλου. Δεν είχα φίλους στην Ελλάδα. Ήταν μόνο στην φαντασία όλα. Το νησί γράφτηκε πού, στην Αγγλία? Στην Αγγλία, ναι, στην Αγγλία μόνο. Και το νήμα έγραψα πολύ στην Κρήτη, όταν ήμουν εκεί για τα γυρίσματα για το νησί. Για ένα χρόνο περίπου. Πήγα στο σετ, στο Ελούντα, για μερικές ώρες κάθε μέρα και μετά γύρισα στο σπίτι. Και έγραψα πολύ στην Κρήτη. Όταν γράφεις, φαντάζομαι διαβάζεις ταυτόχρονα πολλή ιστορία, κάνεις έρευνα, γιατί έχουν πολλή ιστορία τα βιβλία σου μέσα. Γενικότερα, επιλέγεις να είσαι μόνη σου, απομονωμένη. Ναι, είμαι μόνη πολύ. Και είσαι πολλές ώρες πάνω σε αυτό που κάνεις. Ναι, πολλές ώρες. Και πρέπει να είμαι έτσι. Δεν είμαι εντελώς μόνη.
γιατί ακούω μουσική όλο το καιρό. Yeah. Έχω ένα iPod και ακούω μουσική, ελληνική μουσική. Τι μουσική? Ελληνική. Τι ναι, ακούς? Oh, πολύ. Χατζηδάκης, ναι. Θεοδωράκης, Μητροπάνος και Γλυκερία, η Γλυκερία. Πολλές. Καταλαβαίνεις τους στίχους? Όχι όλοι, όχι όλοι καθόλου, αλλά μαθαίνω από στίχους. But you get the feeling. Ναι, συναισθήματα με την ελληνική μουσική είναι σαν την Ελλάδα. Mm. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Η μουσική και η Ελλάδα είναι μαζί. Τι είναι για σένα η Ελλάδα και η μουσική της? Η μουσική υπάρχει πολύ πάθο με τη μουσική, με την Ελλάδα. Πολύ αγάπη, πολύ δάκρυα, πάρα πολλά δάκρυα στη μουσική. Αλλά πολύ διαφορετικές, how do you say, moods. Ευτυχισμένοι και δυστυχισμένοι. Και νομίζω για μένα είναι πιο πολύ δυστυχισμένοι με τη μουσική. Και εδώ, τώρα, στην Ελλάδα, η ατμόσφαιρα λίγο έτσι. Να μας πεις λίγο γι' αυτό, να μας πεις για πώς αισθάνεσαι τώρα, βλέποντας την Ελλάδα, που την έχεις αγαπήσει πολύ και έχεις διαβάσει πολύ και την ιστορία της, άρα έχεις κάνει το ψυχογράφημα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με την κρίση, με τα πολύ βία μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος των Ελλήνων, θέλω να μου πεις εσύ πώς νιώθεις και πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Mm. Αν σου ζητούσε ένας φίλος σου στην Αγγλία να του μεταφέρεις το κλίμα και την κατάσταση όπως έχει στη χώρα μας, τι θα του έλεγες? Λέω ότι είναι πολύ λυπημένη. Εγώ έχω πολλούς φίλους, δεν είναι κάτι μακριά, είναι... Το ζεις. Ναι, πολύ κοντά. Και πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Τώρα υπάρχει επιτυχία, opportunity. Ευκαιρία. Ευκαιρία να αλλάξει, να αλλάξετε πράγματα. Στην Αγγλία αγαπάμε τους πολιτικούς. Ναι. Εδώ δεν είναι έτσι καθόλου. Και αυτό είναι περίεργο για μια Αγγλίδα. Mm-hmm. Γιατί οι πολιτικοί πρέπει να είναι φίλοι. Πρέπει να είναι σαν ομάδα, όχι σαν δύο. Σαν, how do you say, like, σαν πόλεμο. Ναι. Δύο αντίπαλοι. Υπάρχει πόλεμο μεταξύ τους πολιτικούς και τους ανθρώπους. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι κομμάτι της νοοτροπίας μας. Ναι, αλλά ίσως είναι μια στιγμή, μια ευκαιρία να αλλάξετε όλα να αυτά. Το βλέπεις αισιόδοξα, φαντάζομαι. Ίσως πιο νέοι πολιτικοί. Mm-hmm. Κάθε μέρα κοιτάζω την τηλεόραση εδώ και σκέφτομαι γιατί όλοι είναι όλοι τόσο μεγάλοι. Ναι. Πού είναι οι νέοι πολιτικοί, πού είναι? Οι νέοι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να παίρνουν 400 ευρώ. Mm. Αλλά είναι η ευκαιρία που είπες. Ναι, ελπίζω υπάρχει. Βικτόρια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ, Στέλιο και Αντριάννη. Είναι μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε κοντά μας. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ που αγάπησες τόσο πολύ και την Κρήτη και την Ελλάδα και εμπνέεσαι για να γράφεις υπέροχα βιβλία. Ευχαριστώ πολύ.